Κύριος Τζιλίνης, λοιπόν, αρχιτέκτονας αυτής της ομάδας είναι μαζί μας. Κύριε Τζιλίνη, καλημέρα και πολλά πολλά συγχαρητήρια. Καλημέρα σε εσάς, κύριε Νατσούλε, σε όλο το ραδιόφωνο και σε όλο τον κόσμο της Καστοριάς που σας ακούει. Θέλω να... Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά και του χρόνου και του χρόνου με ακόμα ωραιότερα πράγματα. Γιατί ανεβαίνουμε επίπεδο και όταν ανεβαίνουμε επίπεδο τα πράγματα γίνονται έτσι και αλλιώς καλύτερα. Κύριε Τζιλίνη, τι έγινε φέτος στον ΠΑΟΚ Μεσοποταμίας? Δηλαδή, γιατί ο ΠΑΟΚ Μεσοποταμίας τράβηξε όλα τα βλέμματα των ανθρώπων του μπάσκετ? Καταρχήν είναι μια προσπάθεια η οποία ξεκίνησε από το καλοκαίρι το προπέρσινο, όταν το πρωτάθλημα το στοχεύσαμε, το σχεδιάσαμε, οργανωθήκαμε, αλλά λόγω της πανδημίας δεν κατέστη εφικτό να πραγματοποιηθεί. Ναι. Το πιο σημαντικό για μένα, οι φάσεις οι οποίες τέθηκαν για να φτάσει η ομάδα σε αυτό το θαύμα, όπως το λέτε εσείς, είναι ότι καταφέραμε με το ξεκίνημα της επόμενης σεζόν να κρατήσουμε όλα τα παιδιά του ρόστερ στο δυναμικό μας. Από εκείνη την πλευρά και από εκείνη τη στιγμή και μετά η ομάδα ενισχύθηκε με άλλους 2-3 παίχτες, οι οποίοι ναι, σε συνάρτηση με το υπάρχον υλικό δέσανε, γιατί για μας όλο αυτό η πρώτη και η σημαντικότερη, αν θέλετε, κατά τη δική μου γνώμη, επιτυχία είναι ότι κάναμε αυτό το πράγμα, αυτό που λέμε ομάδα, το κάναμε στην πράξη οικογένεια. Ήμασταν μια ομάδα ανθρώπων, ξεκινώντας από τη διοίκηση, η οποία είναι καταπληκτική και σαν άνθρωποι και σαν διοικητική. Που έτρεξαν παράδοση για όλα και κυρίως και για τα οικονομικά, γιατί τα πράγματα και τώρα ακόμη ανεβαίνουν κιόλας. Έτρεξαν φυσικά για τα πάντα. Φυσικά. Έτρεξαν για τα πάντα. Και στη συνέχεια η επιτυχία είναι των παιδιών. Εμείς προσπαθούμε, φτιάχνουμε και οι παίχτες υλοποιούν. Είχα, αν θέλετε, την τύχη να έχω στις τάξεις αυτής της ομάδος, χωρίς να είναι υπερβολή, 18 αθλητές, 18 υπέροχα παιδιά, 18 υπέροχους χαρακτήρες, mm-hmm, οι οποίοι δέσανε όλοι μαζί με το όραμα το δικό μου, με τη φιλοσοφία μου και της διοίκησης. Τα βάλαμε κάτω τα πράγματα. Από την αρχή δεν κρύψαμε ποτέ ότι ήμασταν εκεί για να πρωταγωνιστήσουμε. Εμείς ξέραμε από την αρχή το πού θα φτάσουμε. Φυσικά σε καιρό πανδημίας δεν μπορείς να είσαι σίγουρος αν ένα πρωτάθλημα θα ξεκινήσει και αν θα τελειώσει, αλλά εμείς δουλέψαμε. Περιμένατε σειρά πραγματικά όμως θα τελειώσετε ένα τέτοιο πρωτάθλημα με μόνο μία έτα με μισό ποντό? Κοιτάξτε να δείτε, ποτέ δεν μπορείς να βάλεις, σαν στόχο το αίτητο. Εδώ επικρατεί η παροιμία τρώγοντας ανοίγει όρεξη. Εμείς ξέραμε ότι αυτό το οποίο φτιάξαμε ήταν ένα πράγμα το οποίο είχε αρχή, μέση και τέλος. Φυσικά κάθε εβδομάδα γινόμασταν μέσω της δουλειάς που γινόταν στην προπόνηση καλύτερη, και αυτό νομίζω το δείξαμε καθ' όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος. Και στην ήττα τη μοναδική που λέτε με μισό πόντο, ήταν το χειρότερό μας παιχνίδι, το οποίο χάναμε 21 πόντους στο ημίχρονο, και στο τέλος είχαμε την ευκαιρία με βολή που είχαμε να το πάμε στην παράταση ή και να το κερδίσουμε ακόμα, όσο χάλια και αν ήμασταν. Και αυτό οφείλεται πραγματικά στους εξαιρετικούς αθλητές μου, οι οποίοι εκτελούν αυτά τα οποία σχεδιάζουμε εμείς και τους αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια, όπως επίσης και στη διοίκηση, αλλά και σε αυτόν τον υπέροχο κόσμο, ο οποίος ήρθε, αγκάλιασε, χειροκρότησε και έγινε ένα με όλους εμάς. Και όχι μόνο χθες που ήταν μια πανηγυρική μέρα, έτσι. Και όχι μόνο χθες που ήταν μια πανηγυρική μέρα. Όλη τη χρονιά, κύριε Νατσούλη. Και χθες βέβαια το γιόρτασαν και καπνογόνα και ατμόσφαιρα και κορναρίσματα και γύρω θριάμβου πολλά. Η Μεσοποταμία γιόρταζε χθες. Καταρχήν θα ήθελα να δώσω τα συγχαρητήριά μου στον Δήμαρχο, τον Δήμαρχο της Καστοριάς. Ναι. Χθες έτυχε να τον γνωρίσω τον άνθρωπο. Mm-hmm. Θεωρώ ότι η πόλη της Καστοριάς είναι ευλογημένη που έχει ανθρώπους με την ταπεινότητα, τη σεμνότητα, το ήθος και την αξιοπρέπεια αυτού του ανθρώπου, ο οποίος μας συγκίνησε χθες, και βλέποντας εγώ, ας πούμε, σαν ένας πολίτης του νομού Κοζάνης, ναι, αγκαλιάζοντας μία κομμόπολη του Δήμου Καστοριάς με τον καλύτερο τρόπο, προσεγγίζοντας με αγάπη στοργή όλους εμάς. Θέλω να τον ευχαριστήσω δημόσια για τη στήριξη που έδειξε καθ' όλη τη διάρκεια
σε κάθε πρόβλημα που είχαμε να αντιμετωπίσουμε. Και εύχομαι μακάρι να βγάζει ο τόπος τέτοιους παράγοντες σαν τον Δήμαρχό σας. Και να δούμε και την Τρίτη Εθνική, τι απαιτήσεις μπορεί να έχω και τι βοήθεια νέα μπορούμε να ζητήσουμε εκεί. Γιατί οι απαιτήσεις δεν τελειώνουν, όπως καταλαβαίνετε, και τα αιτήματα. Εμείς τώρα μένει όπως είπαμε. Γιατί πάμε για μια νότερη κατηγορία. Και το θέμα τώρα, κύριε Τζιλίνη, είναι πώς θα πάμε εκεί, με τι στόχους. Δεν ξέρω αν μπορούμε από τώρα να πούμε ορισμένα πράγματα. Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Νατσούλη, όπως σας είπα, εμείς έχουμε σαν στόχο μας το επόμενο παιχνίδι που είναι αυτό το Σαββατοκύριακο με το Λαθάνι στην Κουζάνη. Παιχνίδι το οποίο θέλουμε να το κερδίσουμε και αυτό. Γιατί είναι ο εγωισμός μας πληγωμένος από την ήττα, τη λάθος ήττα που κάναμε στο πρώτο παιχνίδι. Ναι. Από εκεί και πέρα, εφόσον ολοκληρωθεί η χρονιά και τυπικά, ναι, θα κάνουμε μια αποφόρτιση κάποιων ημερών και εκεί θα τα βάλουμε κάτω με τη διοίκηση να μιλήσουμε. Γιατί να σας πω σε αυτό το σημείο ότι από φέτος η γάμα εθνική αλλάζει. Οι έξι όμιλοι γίνονται τέσσερις. Α, είναι μάλιστα. Πιο σφιχτά πιο δυνατά τα πράγματα. Πιο δυνατά τα πράγματα. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο από εδώ και πέρα στον πρωταθλητή της ΕΚΑΣΔΗΜ να βγαίνει απευθείας. Θα υπάρχουν μπαράζ για να ανέβει. Είναι η τελευταία χρονιά που ο πρωταθλητής της ΕΚΑΣΔΗΜ ανέβηκε απευθείας στη γάμα εθνική. Και για μας αυτό το οποίο θεωρώ ότι θα πρέπει να κάνουμε είναι να συνεχίσουμε να είμαστε, εφόσον μπορέσουμε να βρούμε κινήσεις ενισταμένες στα οικονομικά, να συνεχίσουμε να είμαστε μια οικογένεια. Την τεχνογνωσία την έχουμε όλοι. Την εμπειρία την αποκτήσαμε και φέτος. Θεωρώ ότι με μια οικογενειακή κατάσταση και βάζοντας τα πράγματα σωστά σε βάσεις και στερεότυπα, θεωρώ ότι η Μεσοποταμία θα μπορέσει να είναι μια πρωταγωνίστρια και στη ΓΑΜΑ Εθνική. Τώρα το πόσο, ξέρετε, έχει θέμα να κάνει με τη ΣΕΠ. Σωστά. Όμως, επειδή γνωρίζουμε όλοι τη Μεσοποταμία ως μια ποδοσφαιρική παραδοσιακή δύναμη της Καστοριάς, μπορεί να γίνει και μια μπασκετική δύναμη του νόμου μας, κύριε Τζιλίνη? Νομίζω, κύριε Νατσούλη, ότι ο αθλητισμός δεν έχει φράγμους. Ο αθλητισμός ενώνει. Εγώ, παράδειγμα, φέτος είδα πολλούς ποδοσφαιρικούς ναι, να αγκαλιάζουν την προσπάθεια. Μπράβο, και φιλάθλους της αστραπής να είναι και στο γήπεδο. Αυτό θα σας έλεγα τώρα. Φιλάθλους και παίχτες της αστραπής να είναι στο γήπεδο και να καταχειροκροτούν αυτή την ομάδα. Η οποία σημειωτέων δε θεωρώ ότι έχει κάνει περήφανο τον κάθε πολίτη αυτής της Κομόπολης και ευρύτερα του νομού Καστοριάς. Και θέλω πραγματικά να δώσω την αγάπη μου μέσα από την καρδιά μου σε αυτόν τον κόσμο. Και σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που τη στήριξαν την προσπάθεια αυτή. Και σας είπα, ο αθλητισμός για μένα, όσο ποδοσφαιρική και αν είναι η Μεσοποταμία, νομίζω ότι χώρο στην καρδιά της έχει και για τον μπάσκετ. Γι' αυτό προσπαθήσαμε και νομίζω ότι καταφέραμε και το κάναμε φέτος. Όλα τα υπόλοιπα ζητήματα, κύριε Τζιλίνη, αν έχετε συμφωνήσει, θα μείνετε και τη νέα σεζόν στην ομάδα. Εντάξει, να δείτε, όπως σας είπα. Να τελειώσει και ο τελευταίος αγώνας. Να τελειώσει τυπικά εξάλλου. Ένας προπονητής πρέπει να κλείνει τις υποχρεώσεις του και να κοιτάει το αύριο την επόμενη ακριβώς ημέρα. Ωραία, η διάθεση υπάρχει, ας το πούμε έτσι. Υπάρχει η διάθεση φυσικά και υπάρχει. Αγωνιστήκαμε όλοι για να πάμε την ομάδα σε αυτή την κατηγορία και σίγουρα εγώ θα ήθελα να την παίξω με την κατηγορία με τη Μεσοποταμία, παρόλο που έχω παίξει άπειρες γάμα εθνικές. Για μένα αυτό είναι κάτι ξεχωριστό και νομίζω ότι θα πρέπει όλοι να το στηρίξουν και να δώσουν την ευκαιρία σε αυτή τη μικρή πόλη, Κομόπολη του νομού Καστοριάς, να δείξει και αυτή στο χάρτη του μπάσκετ, γιατί πλέον ο χάρτης θα χωράει ίσως και τη Λαμία του χρόνου. Γιατί από ό,τι ξέρω μπορεί να φτάνει και μέχρι Λαμία η ΓΑΜΑ Εθνική, με βάση τη νέα αναδιάρθρωση, να δείξει τι ακριβώς μπορεί να πετύχει και η ακριτική Καστοριά, η ακριτική Μεσοποταμία, η οποία όμως ήταν τόσο ζεστή και τόσο φιλόξενη στις καρδιές όλων μας. Ωραία. Κύριε Τζιλίνη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα. Όλα θα πάνε καλά. Όλα θα πάνε καλά και πάμε. Και εγώ σας ευχαριστώ που μας δώσατε την ευκαιρία καλά να ακουστούμε και λίγο παραπέρα. Ένα μεγάλο μπράβο και συγχαρητήρια σε όλους. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τζιλίνη. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Γεια σας. Και θα πάμε στον Γιώργο τον Οδουβλετή, έναν από τους παίκτες του ΠΑΟΚ της Μεσοποταμίας, που αν δεν κάνω λάθος προπονεί και τις ακαδημίες της ομάδος. Κύριε Οδουβλετή, καλή σας ημέρα. Ναι, γεια σας, καλημέρα.
Και πολλά πολλά συγχαρητήρια από όλο τον ομό μας, κύριε Δουβλέτη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ναι, όντως είμαι προπονητές σε ακαδημίες. Σε ακαδημίες του ΠΑΟΚ Μεσοποταμίας. Τώρα, και, χρόνια. Και έχει μια αξία που είστε και προπονητές σε ακαδημίες για να δούμε πόσο αυτή η ομάδα μπορεί να παράγει παίχτες και ταλέντα από πίσω, έτσι. Αν ναι, θέλουμε ναι, μια ομάδα να είναι κάπου ψηλά, πρέπει να έχει τις υποδομές σε πολύ ψηλό επίπεδο. Αυτό είναι αυτονόητο. Αυτό που λέτε, έχετε απόλυτο δίκιο. Τα τελευταία 7 χρόνια ο Σύλλογος νομίζω με σταθερά βήματα χτίζει από πίσω από τις ακαδημίες. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα με σταθερή δουλειά να έρθει και η άνοδο της αντρικής ομάδας στη ΓΑΜΑ Εθνική. Στη ΓΑΜΑ Εθνική. Μια ιστορική πραγματικά μέρα για τη Μεσοποταμία και για όλη την ευρύτερη, θα λέγαμε, περιοχή και για τον ομό μας φυσικά. Τώρα, νομίζω μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Ναι. Σωστά. Να πούμε, κύριε Δουβλετή, ότι ακούσαμε χθες πώς το έζησαν όλο αυτό η διοίκηση. Ακούσαμε σήμερα και τον προπονητή. Οι παίκτες, πώς το ζήσατε όλο αυτό, αυτή την απίθανη χρονιά, πραγματικά, κύριε Δουβλετή. Ήταν μια απίθανη η χρονιά και λόγω COVID πάνω απ' όλα μια δύσκολη χρονιά με παίχτες με πολλές μετακινήσεις από υπερβάλλανε αυτό οι παίχτες που όπως ξέρετε είχαμε πάρα πολλούς παίχτες εκτός νομού πάρα πολύ δύσκολη χρονιά που στο τέλος μας βγήκε σε αυτή τη μεγάλη επιτυχία και στο ξέσπασμα που κάναμε στο τελευταίο μάτς ήταν κάτι πολύ μεγάλο νομίζω. Το είπαμε και νωρίτερα με τον κύριο Τζιλίνη. Είναι γνωστή η παράδοση της Μεσοποταμίας ποδοσφαιρικά. Είναι παραδοσιακή δύναμη της Καστοριάς. Αν πιστεύετε, κύριε Δουβλετή, ότι μπορεί να γίνει και μπασκετική δύναμη. Θεωρώ ναι, ότι σιγά σιγά έχει μπει και στο χάρτη το μπασκετικό η Μεσοποταμία. Το βλέπουμε αυτό γιατί και φύλαθλοι και παίχτες της Αστραπής έρχονται στα μάτς. Είναι στην Κερκίδα, είναι κοντά σας. Ήταν γεμάτο το γήπεδο και θεωρώ ότι και παιδιά πάρα πολλά των ακαδημιών, άμα προσέξατε και το όλα τα παιδιά μας από την Ακαδημία, θεωρώ μπορεί ότι έχει μπει πλέον στο μπασκετικό χάρτη της Δυτικής Μακεδονίας και στο... Ο ΠΑΟΚ Μεσοποταμίας. Τώρα μας εξηγεί ο κ. Τζιλίνης ότι το χρόνο η ΓΑΜΑ Εθνική πιο δύσκολη με 4 ομίλους. Πράγματα που σημαίνει ότι μπορεί να φτάσουμε και μέχρι Λαμία. Θα ανταποκριθούμε πραγματικά. Τι κλίμα υπάρχει, κύριε Δουβλέτη. Θεωρώ το κλίμα στην ομάδα είναι ότι πρέπει να συνεχίσουμε στη ΓΑΜΑ Εθνική. Ναι. Αλλά όπως είπατε κι εσείς, είναι δύσκολο. Θέλει να γίνουν συναντήσεις, να καταστρώσουμε ένα πλάνο. Για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε. Όπως ξέρετε, να βρεθούν και τα χρήματα που χρειάζονται για την ανώτερη κατηγορία, που είναι πολύ βασικός παράγοντας. Πολλαπλάσια τα χρήματα, μετακινήσεις μεγαλύτερες. Θέλει πιο πολύ οργάνωση. Είναι εθνική κατηγορία. Είναι εθνική κατηγορία. Άλλο επίπεδο. Αλλά όλο αυτό θα έχει και την επίπτωση γιατί πραγματικά να μην ξεχνάμε, θα έρθει κόσμος εδώ στην Καστοριά, στη Μεσοποταμία. Μετακινήσεις έχουν και αυτό, έχουν τις αποστολές. Γίνεται κίνηση, γίνεται όλο αυτό. Ακούγεται η Καστοριά. Θεωρώ ότι θα είναι μεγάλη διαφήμιση για την Καστοριά. Είναι όπως θα το δει κανείς, είναι δεύτερη ομάδα μετά την Καστοριά στην ΓΑΜΑ Εθνική. Ναι. Για τον τόπο, εμείς καλούμε όλους τους τοπικούς εκεί να πω ότι βοήθεια μπορεί ο καθένας να μας δώσει. Εμείς θα είμαστε εκεί. Ναι. Νομίζω το αξίζει. Να κρατήσουμε την ομάδα ψηλά στη ΓΑΜΑ Εθνική. Νομίζω ότι είναι εφικτό να γίνει. Με προσπάθεια όλων. Και αξίζει να συνεχιστεί αυτή η πορεία γιατί όλα τα μπασκετικά μάτια ήταν πραγματικά πάνω σας. Όσοι ξέρουν από μπάσκετ είχαν πραγματικά εστιάσει το τι γίνεται στη Μεσοποταμία. Τι είναι αυτό το πράγμα που γίνεται εκεί. Ήταν πραγματικά φοβερό. Ότι από την αρχή της χρονιάς σιγά σιγά στην αρχή ίσως πιο λίγοι... Κάποιοι δεν πιστεύαν σε αυτό ότι πάμε για να διεκδικήσουμε την άνοδο στη ΓΑΜΑ Εθνική, αλλά πιστεύω μετά τη μέση της σεζόν και μετά καταλάβαν όλοι ότι είμαστε το πρώτο φαβορί να ανέβουμε και ότι κάτι γίνεται στη Μεσοποταμία και κάτι πάει να αλλάξει. Δηλαδή αυτό που λέμε τόσα χρόνια ότι βάλαμε ένα λιθαράκι να μπει το ΠΑΟΚ Μεσοποταμία στον μπασκετικό χάρτη της Δυτικής Μακεδονίας. Και αν δεν υπήρχε και αυτή ήταν με μισό πόντο πραγματικά εκείνο το... Θα είχαμε πάει στο απόλυτο, στο αίτητο πρωτάθλημα πραγματικά. Εντάξει,
Μικρή σημασία έχει. Σωστά, για σωστά. Απλά για την για ιστορία. Η μεγαλύτερη σημασία ήταν το χθεσινό μάτσο, όπως είδατε. Ναι. Που οι κερκίδες γέμισαν από παιδάκια. Ναι. Μας μάθαν και κάποιοι μεγάλοι καλύτερα που παραβρέθηκαν στο γήπεδο. Είδαν την ατμόσφαιρα. Νομίζω όλα είναι προς τη θετική πλευρά. Σωστά. Ότι μπορούμε να κάνουμε ακόμα καλύτερα πράγματα με τη βοήθεια όλων μου. Πάντα το τονίζω. Γιατί όπως καταλαβαίνετε και στο Αλφα τοπικό δεν ήταν εύκολα τα πράγματα. Σωστά. Να προχωρήσει μια ομάδα που έχει πάρα πολλούς παίκτες από άλλους νομούς. Από άλλους νομούς, βέβαια. Με πάρα πολλά έξοδα, εντάξει, δεν είναι τις παρούσεις να το αναλύσουμε. Ωραία. Σήμερα είναι η μέρα χαράς και πανηγυρισμών. Όπως και η χθεσινή βραδιά για όλη τη Μεσοποταμία. Ναι. Κύριε Δουβλετή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την αγάπη μας για όλους τους συμπαίκτες σας. Ναι. Και το και του χρόνου αντίστοιχες επιτυχίες ευχόμαστε. Να είστε καλά. Καλημέρα, κύριε Δουβλετή.